πλήθος πολιτών να δίνει το παρόν στην παρέλαση στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, κορυφώθηκαν στα Χανιά οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Το έπος του 40 τιμήθηκε από αντιπροσωπείες μαθητών, παραδοσιακούς συλλόγους και σωματεία. Θερμό χειροκρότημα απέσπασαν γυναίκες μέλη του λαογραφικού ομίλου Χανίων που παρήλασαν με τα μωρά τους στην αγκαλιά. Μήνυμα ενότητας έστειλε μετά το τέλος της επίσημης δοξολογίας στη Μητρόπολη των Χανίων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Τηλιανίδης που εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις. Οι Έλληνες στο αλβανικό μέτωπο ενωμένοι έδειξαν ότι μπορούμε ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε ακόμη και πολύ πιο ισχυρούς τυπικά εναντίον μας. Η εθνική αντίσταση που ακολούθησε και η συνέχεια της ενότητας του έθνους απέδειξε ότι μόνο ενωμένοι μπορούν να κάνουμε το μεγάλο θαύμα. Πρέπει όλοι να εμπνευστούμε, να διαπιστώσουμε ότι πάμε μπροστά και προχωρούμε όταν υπάρχει ενότητα και να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις παροδικές δυσκολίες. Η μοναδική φωνή αντίσταση ήταν η ελληνική, η οποία χράτησε και έδωσε ακριβώς στους υπόλοιπους λαούς τους έδωσε την πειθό ότι δεν είναι ανήκει αυτές οι δυνάμεις. Με την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, εκατοντάδες πολίτες παρακολούθησαν την παρέλαση στη λεωφόρο Κουντουριώτη στο Ρέθυμνο. Με τις δέουσες τιμές και τηρώντας όσο περισσότερο γίνεται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλλει η πανδημία, το Ρέθυμνο τίμησε σήμερα την 28η Οκτωβρίου και τη μνήμη των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων. Όλη η νεολαία, οι νέοι μας, να μαθαίνουν την ιστορία μας και να μπορούμε να παίρνουμε τα διδάγματα αυτά για το μέλλον μας. Το μήνυμα το οποίο είναι διαχρονικό και βγαίνει από τους αγώνες εκείνους της γενιάς είναι όταν το έθνος είναι ενωμένο, η πατρίδα μας εφέρει νίκες. Είναι η δεύτερη χρονιά που η Εθνική Επέτειος γιορτάζεται σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης και μεγάλης δυσκολίας και στο σύστημα υγείας και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Μηνύματα εθνικής υπερηφάνειας, αγωνιστικότητας και ελπίδας έστειλαν από την ακριτική Γάβδο οι 4 μαθητές του νησιού.